Ονομάζομαι Τσοκαλοχωρίδης Παναγιώτης, καταγωγή από εδώ από το Σκόπελο είναι καταγωγή μου. Απλά τώρα έχω παντρευτεί στον δίπλα στη Μισαγρό, μένω στη Μισαγρό. Τον ελεύθερο μου χρόνο είναι αυτό το μαγαζί που ήμουν από μικρός και το συνεχίζω να δουλεύω εδώ. Το επάγγελμα ήταν το πατέρα μου που το είχε μάθει από μικρός αυτό. Και από το 1967 περίπου ακολουθούσε συστηματικά, ήταν το κύριος επάγγελμά του. Αυτό και μετά όταν μεγάλωσα εγώ ερχόμενος στο μαγαζί, έμαθα κι εγώ από εκείνον. Και στον ελεύθερο χρόνο φτιάχνουμε αυτά τα σαμάρια και τα δερμάτινα είδη. Στην αρχή όταν ξεκίνησα, μ' άφηνε ο πατέρας μου για να πάει στο πέραμα, ας πούμε, ξεκίνησα να κάνω τέτοια καπιστράκια για κατσίκες. Σιγά σιγά, γιατί τώρα αυτά όταν τα πελικάς είναι με το σκεπάρι, δεν μπορείς τώρα όταν σε νεαρή ηλικία, αυτό είναι... μετά σιγά σιγά έπιασα. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι, παράδειγμα, έμαθα σε ένα χρόνο, έμαθα σιγά, συνέχεια ερχόμουν. Δηλαδή, από το σχολείο που πήγαινα, τα απογεύματα ερχόμουν εδώ. Στα δερμάτινα είδη που φτιάχνουμε, αυτά είναι καπλοδέτης, τον λέμε. Είναι στο πίσω μέρος του ζώου. Και αυτό μπαίνει κάτω από την ουρά. Μπαίνει πίσω στο σαμάρι. Αυτή είναι η μισιά. Μπαίνει από κάτω από το ζώο στην κοιλιά. Μετά είναι το καπίστρι που το βάζει, που συνήθως με αυτό το δένουν το ζώο όταν πάνε σε κτήμα ή στο... Και το κυρίως καπίστρι που έχουμε, που το βάζουμε όταν κάνουμε καβάλα. Με παλάφερα να έχει σκηνή εδώ, για να το κουμαντάρουμε το ζώο. Για το σαμάρι τώρα, η διαδικασία για να γίνει, γίνεται συνήθως από καρυδιά και πλάτανο τα ξύλα. Γιατί η καρυδιά ειδικά έχει τα τσατάλια αυτά που λέμε για να βγει αυτό. Αν προσέξετε, οι καρυδιές έχουν αυτό το συνήθως, από αυτό βγαίνει. Πλάκα μπορεί να βρεις, αλλά είναι τα νερά του ξύλου να είναι στρογγυλά για να μην σπάει. Αυτό είναι η καρυδιά που είναι και έρχεται σε αυτό το, είναι από κορμό καρυδιάς που βγαίνει αυτό το σχήμα. Μετά γίνεται και αυτό που είναι από δύο κομμάτια ξύλα, δύο τέτοια και ενώνουν, που είναι το μπροστινό μέρος αυτό και το πίσω αυτό, όταν τα έχουμε ετοιμάσει. Μετά ετοιμάζουμε τα ξύλα, τις παγίδες που λέμε εμείς, είναι διαφορετικά, κάθε απάνω έχουν πιο πολύ καμπύλ, κάτω είναι πιο λίγη καμπύλ και στο μέσο είναι τα ίσια. Το συναρμολογούμε αυτό και γίνεται ο σκελετός του σαμαριού. Μετά έχει κάτι νεύρα που βάζουμε εδώ, νεύρα τα λέμε, και μετά το ντύνουμε με δέρμα από στην αρχή και μετά είναι το κιτσές μου. Αυτό το σαμάρι τώρα είναι ολοκληρωμένο, έχει μπει το δέρμα, από μέσα έχει μπει ο κιτσές, είναι γεμισμένο με άχυρο, για να είναι μαλακό, και ο κιτσές είναι μαλακός, είναι μάλινο για να μην πληγώνει το ζώο. Ο κιτσές που είναι από κάτω που βάζουμε αυτό είναι που μαλλί προβάτου γίνεται. Παλιά φτιάχνανε στο Σκαλοχώρι και στη Βατούσα, τώρα στο νησί μας δεν φτιάχνουν. Παλιά το επάγγελμα υπήρχε δουλειά. Πιο παλιά όταν ξεκίνησα εγώ με τον πατέρα μου, δηλαδή εντάξει, όταν είχα πάει φαντάρος και μετά, δηλαδή μετά τα 20, φτιάχναμε ξεχωριστά σαμάρια. Δηλαδή φτιάχνει εκείνος και εγώ χώρια, γιατί τότε πηγαίναμε στην Άργενο, Μανταμάδο, εκεί είχε πολλή δουλειά εκεί, το καλοκαίρι. Γιατί εδώ έχει το χειμώνα, επειδή έχει χουμηλιές, τέτοια. Από εκεί όμως τα δουλεύαν παραπάνω, γιατί είναι πιο, είναι κτηνοτροφική. Δηλαδή, τότε, άμα λέμε πριν 30 χρόνια, δεν είχε και δρόμους. Αυτοί τα είχαν σαν το αγροτικό που έχουν τώρα. Τα γάλατα τα κουβαλούσαν με τα ζώα από πάνω. Αλλά τώρα, το χειμώνα, ό,τι έχει... Για να φτιαχτεί ένα σαμάρι τώρα καινούριο, από την αρχή, από τα... Αυτό θέλει 3 με 4 ημέρες. Τώρα η δουλειά δεν είναι σαν παλιά. Παλιά είχε πιο πολλή δουλειά. Φτιάχναμε πιο πολλά σαμάρια, επισκευές.
Τώρα τα χρόνια που περνάνε έχουν γίνει δρόμοι, λιγοστεύουν τα ζώα, φτιάχνουμε πάλι, αλλά όχι όπως παλιά. Αυτό είναι ένας καπλουδέτης, καπλαμάς λέγεται, επειδή είναι όλο κλειστό, και είναι με χάντρες και με σβυρνιές, τα λέμε αυτά, τα άσπρα. Το νησί τώρα έχει κάποια καινούρια, έχει εδώ πέρα έναν που ήταν σιδεράς και όταν πήρε σύνταξη είχε ακόμα έναν, αλλά πέθανε ο άνθρωπος. Και από αυτό ήταν κοντά μάθαινε και τώρα πιάζει, κάνει κάποια σαμάρια έτσι. Τα εργαλεία που χρειάζονται για να γίνουν τα ξύλα, όταν βγει το ξύλο στην κουρδέλα, ξεκινάμε το σκεπάρι για να πελεκίσουμε τα ξύλα, να τα κάνουμε μετά με την πλάνη για να τα φέρουμε λίγο ίσια, με τράσπες για να τα τελειώματα, και μετά τα σκαλίζουμε. Αυτό είναι ένα χαμούτι το. Λέγανε ότι αυτό το χρησιμοποιούσαν που ζευγαρίζαν με τα ζώα στα άλυτρα. Πολύ σπάνια χρησιμοποιείται γιατί δεν ζευγαρίζουν πια με τα ζώα. Αυτή την τέχνη την έμαθα από μικρός, μ' αρέσει, ασχολούμαι στον ελεύθερο χρόνο και μέχρι που μπορώ να ασχοληθώ θα ασχολούμαι.